Καλημέρα. Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. Μια μέρα μας έμεινε και φεύγει και ο Φεβρουάριος. Είναι δίσεχτη χρόνια φέτος. Έχουμε 29 αύριο. Λοιπόν, πρωτού αρχίσω να διαβάζω την επιστολή. Υπενθυμίζω στους φίλους και τις φίλες από την Πάφο ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Πάργα στην Πάφο, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την πυροσβεστική σε εκείνο τον δρόμο, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου ψυχολογικό Πόλεμο. Γράφει λοιπόν η φίλη. Γιατί επιλέγουμε πολλέ φορέ τα λάθο άτομα. Είναι ο δικό της τίτλο που έχει βάλει στην επιστολή. Κάνατε καφέ, μου πίνω ζεστή σοκολάτα. Γεια σα, κυρία Θέκλα. Και συγχαρητήρια για τα vlog σα. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Είμαι 28 χρονών και ζω στο εξωτερικό. Νιώθω απίστευτα απογοητευμένη και απελπισμένη, γιατί τίνω να πιστέψω πως επιλέγω υποσυνείδητα τα λάθος άτομα για μένα, χωρίς να το ξέρω από την αρχή. Θα μιλήσω κυρίως για την τελευταία μου σχέση, η οποία ήταν εξ δηλαδή βρισκόμασταν ο καθένα σε διαφορετική χώρα, που τελείωσε πριν ένα μήνα και κράτησε ένα χρόνο. Αυτό είναι 33 χρονών, άρα είναι 5 χρόνια μεγαλύτερο. Γνωριστήκαμε μέσω συγγενικών προσώπων, αλλά στην ουσία αρέσαμε ο ένα τον άλλον μέσα από φωτογραφίε. Σα γνώρισαν? Ήταν προξενιό! Προφανώ. Γιατί λε, και έπειτα εκείνο, εφόσον είχε ακούσει πολλά για μένα, όπω και εγώ φυσικά, έκανε την κίνηση να στείλει μήνυμα για να γνωριστούμε. Είχα τρελαθεί από την αγωνία μου γιατί μου, αρέσει, μου άρεσε πολύ. Σου άρεσε πολύ εμφανισιακά εννοεί. Από τι φωτογραφίε. Και εν τέλει μου πρότεινε να πάω στη χώρα του να γνωριστούμε. Μιλούσαμε δύο μήνε και είχε προχωρήσει αρκετά η συζήτηση με ερωτικά υπονοούμενα κτλ. Όταν πήγα εν τέλει να τον συναντήσω και τον είδα στο αεροδρόμιο, μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν ξέρω γιατί λε σου κόπηκαν τα πόδια, τώρα να δούμε αν το εξηγεί παρακάτω. Όλο αυτό τον καιρό στο ίντερνετ ήταν πολύ διασκεδαστικό και επικοινωνιακό. Μόλι έμεινα όμω μαζί του μια εβδομάδα, τον έβλεπα πολύ ψυχρό και νόμιζα ότι ξενέρωσε. Φαντάζομαι στο αεροδρόμιο σου κόπηκαν τα πόδια επειδή ένιωθε ερωτευμένη και τον είδε από κοντά και συγκινήθηκε πολύ, αλλά όταν έμεινε μαζί του μια εβδομάδα, τον είδε πολύ ψυχρό και νόμιζε ότι ξενέρωσε. Πήγα μετά πίσω στη χώρα μου και μου είπε ότι ήθελε να κρατήσουμε τη σχέση και εγώ χάρηκα, γιατί νόμιζε ότι ήταν αμοιβαίο. Κάτι που δεν μου έχει ξανατύχει. Μετά αυτό πήγε Ελλάδα, διακοπέ και με ψιλοαγνοούσε. Μετά ξαναγύρισε στη χώρα του και μιλούσαμε αραιά. Του είπα να χωρίσουμε γιατί δεν ήθελα να με αγνοεί. Και γιατί νόμιζα ότι είχε ξενερώσει. Γιατί ένιωθε ότι είχε ξενερώσει. Γιατί διαισθανόσουν ότι είχε ξενερώσει. Με παρακαλούσε να μην χωρίσουμε και ότι θέλει να ξαναβρεθούμε. Εν τω μεταξύ, βελτιώθηκε η επικοινωνία, αλλά μόνο εγώ πήγαινα ταξίδια στη χώρα του. Πήγα σύνολο έξι φορέ. Και αυτός μέσα σε ένα χρόνο ήρθε μόνο μια φορά, και αυτό αφού του το είπα τρει-τέσσερι φορέ ένιωθα σαν να το έκανε με το ζόρι, να δίνετε βάση στη διέστησή σας, να δίνετε βάση στον gut instinct σας. Γενικά μου έλεγε ότι λόγω της δουλειά του δεν μπορούσε να έρχεται πιο συχνά και το σεβάστηκα. Εσύ δεν είχες δουλειά. Πήγε εσύ έξι φορέ και ήρθε αυτό μία με το ζόρι. Με τα μηνύματα η επικοινωνία ήταν καλή και συχνά με έψαχνε πολλέ φορέ στο τηλέφωνο. Αλλά από κοντά ήταν πάντα ψυχρό και απρόσιτο και δεν ανοιγόταν εύκολα ισχυριζόμενος ότι έτσι είναι και ούτε στι πρώιν του άρεσε αυτή η στάση. Καλά, οι πρώιν του είναι πιο έξυπνες από εμά που τον έχουν παρατήσει και που δεν του άρεσε αυτή η στάση. Το γεγονός ότι και στις πρώιν του δεν άρεσε, αυτή η στάση, δεν άρεσε αυτή η στάση δεν το δικαιολογεί. σα-ίσα, -ίσα, σαν να σου λέει ότι εγώ είχα πριν θέματα, από παλιά είχα δυσκολία στην επικοινωνία και στην συνδεσιμότητα, και όμως δεν έκανα κάτι γι' αυτό αλλά πίστευα ότι, δε, ότι, με θέλει, απλώς δεν είναι ο τύπος που εκδηλώνεται. Επίσης μου είπε να πάω να μείνω μόνιμα μαζί του, γιατί λέει αν συνεχίσουμε σχέση από απόσταση για πολύ καιρό, θα είναι δύσκολο και θα καταλήξουμε πιθανώς στο χωρισμό. Εγώ ήμουν έτοιμη να το κάνω το βήμα αυτό. Κόρη, ήσουν έτοιμη να αλλάξει χώρα διαμονής για έναν τύπο που κάθε φορά που βρισκόσασταν από κοντά ήταν ψυχρός και απόμακρος. Ήσουν έτοιμοι να αλλάξει χώρα διαμονή για έναν τύπο ο οποίο προφανώ έχει πρόβλημα συνδεσιμότητα. Κόρη! Κόρη, έστω και αν είναι η πρώτη φορά που έχει σχέση με ανταπόκριση ή που, και... που νομίζει ότι έχει σχέση με ανταπόκριση. Απαραγία. Μετά πήγε ξανά Ελλάδα διακοπέ και ενώ είχα κανονίσει να προγραμματίσω την άδειά μου τι ίδιε μέρε να βρεθούμε στην Ελλάδα, εκείνο εκείνε τι μέρε με αγνόησε, δεν με έπαιρνε συχνά τηλέφωνο και όταν το ρώτησα θα βρεθούμε μου είπε δεν ξέρει. Ενώ είχε να με δει ένα μήνα από την τελευταία φορά. Αλλά εσύ, θάλασσε χώρα, να πα να συγκατοικεί με αυτό. Ωραία πράγματα. Απογοητεύτηκα πολύ και έκλεγα γιατί ένιωθα ότι δεν του έλειπα. Δεν ένιωθε ότι δεν του έλειπε. Δεν του έλειπε. Του είπα εν τέλει να συζητήσουμε σοβαρά γιατί ήμουν απογοητευμένη από τη στάση του και έβρισκε δικαιολογίε ότι έχει δουλειέ και ότι δεν έχει χρόνο. Ενώ ήξερε ότι, α... ότι άλλαξα το πρόγραμμά μου για να βρεθούμε εκτός του τι είχαμε να βρεθούμε ένα μήνα. Μην αλλάζετε τα προγράμματα σας και να τα, και να τα ράβετε και να τα κόβετε πάνω στο πρόγραμμα του άλλου νου. Δεν λέω να μην κάνουμε κάποια επιπλέον προσπάθεια για να είμαστε ok στη σχέση μας, αλλά και από τις δύο πλευρές, όχι μόνο μέρος. Στη συζήτηση μου είπε ότι έχει και αυτός παράπονα από μένα. Και νόμιζα ότι είχε παράπονα από τη συμπεριφορά μου. Από τι είχε άραγε παράπονα. Άρα, ενώ στην ουσία αυτός μου ζήτησε να αλλάξω την εφάνισή μου και να αντίνωμε στην πένα. Συγκεκριμένα είπε, εγώ η κοπέλα που κυκλοφορώ θέλω να τρίζουν τα πεζοδρόμια και να λένε οι άλλοι τι γυναίκα έχει αυτός δίπλα του. Ίσως για να μην καταλαβαίνω ότι έχει κάτι άλλο μικρό μέσα του, εάντε, μικρή καρδιά ήθελα να πω. Και ό,τι ήθελε να ντύνομαι με χορέβατα και γόβε. Δηλαδή, ήθελε η γυναίκα τρόπεο. Όπω π.χ. θα έπαιρνε ένα αυτοκίνητο ακριβό, Μάρκα, όπω θα φορούσε ένα ακριβό κουστούμι, έτσι θέλει και τη γυναίκα. <σκυρίζει> <σκυρίζει> Πώ η αντικειμενικοποίηση τη γυναίκα είναι αυτή. Πώ το λένε στα αγγλικά, στα ελληνικά. Δηλαδή, σε, 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 σε αντικειμενικοποίησε, ήσουν κατάκτηση, δεν ήσουν άνθρωπο άρχισα να κλαίω γιατί δεν ήξερα ότι ένα χρόνο ήμουν με έναν άνθρωπο που σκέφτεται έτσι. Και όχι μόνο δεν έκανε πράγματα για μένα, παρά μόνο που έστελνε μηνύματα στο chat, αλλά με πρόσβαλε και με το χειρότερο τρόπο. Αγάπη μου, αν ήθελες θα ήξερε ότι ήσουν ένα χρόνο με έναν άνθρωπο που είναι έτσι. Αν έχουμε σχέση με κάποιον ο οποίος είναι κλειστός χαρακτήρας και δεν μιλάει, είτε επιμένουμε να ανοιχτεί να μιλήσει, να δούμε τι έχει μέσα σε αυτό το κλούβιο το κεφάλι του, γιατί το σκεφτήκατε ποτέ, ότι αυτός που δεν μιλάει πολύ μπορεί να είναι για να μην φανερωθεί τι βλάκα είναι, για να μην φανερωθεί τι απόψει έχει οι οποίε δεν είναι... σε σεβαστικές προς εσάς, προς εσάς ή προς τους άλλους ανθρώπους Να φοβάστε τους ανθρώπους που δεν εκφράζονται Και δεν είναι η δικαιολογία το είμαι κλειστό χαρακτήρας Τι σημαίνει είμαι κλειστό χαρακτήρας Είσαι κλειστό χαρακτήρας σπίτι σου και μην κάνεις σχέση Άκου, είμαι κλειστό χαρακτήρα για να το λε αυτό στη σχέση σου και να είναι δικαιολογία για να μην εκφραστεί και να είναι και επίση δικαιολογία ότι και οι προηγούμενε οι φιλανάδε σου είχαν την ίδια απόψη. Κύριε, μη θεοποιείτε κάτι ζουάδια, πραγματικά. Του είπα ότι θέλω να χωρίσουμε γιατί με ξεφτέλησε και δεν μπορώ να συγχωρήσω κάτι τέτοιο και αυτό ήθελε να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, βεβαίω. Φτάνει να έβαζε φορέματα και γόβε. Φτάνει να ήσουν καλή βιτρίνα για τον τύπο. Ε, ρε, κάτι θέκλε που θέλουν αυτοί. Ήθελε να συνεχίσουμε να είμαι μαζί και ότι είμαι τέλειο χαρακτήρα και δεν θα ξαναγνωρίσει η γυναίκα σαν εμένα και ήταν πολύ τυχερό που με είχε. Εσύ είσαι τέλειο χαρακτήρα. Αυτό όμω δεν είναι τέλειο χαρακτήρα. Αυτό είναι ατελέστατο χαρακτήρα. Και εσύ δεν είσαι τέλεια όμω που αν έχει Και ότι δεν τα εννοούσε έτσι όπω τα είπε και ίσω να υπερέβαλε λίγο. Όχι εννοούσε, τα είπε ακριβώ όπω τα ένιωθε, και όταν είδε την αντίδρασή σου πήγε να τα αλλάξει. Προσέξτε από του τύπου που είναι και τι τύπησε που είναι κλειστοί χαρακτήρε και ευαίσθητοι και δεν μπορούν να εκφραστούν. Δικαιούται ο καθένα να είναι κλειστό χαρακτήρα και μην λέει τίποτα σε κανένα, μην σχετίζεται όμω. το. Πώ μπορώ να συγχωρήσω όλη αυτή την αδιαφορία και την προσβολή, Πώς μπορείς να συγχωρήσεις τον εαυτό σου που ανέχτηκε όλη αυτή την αδιαφορία και την προσβολή Γιατί προτού ανοίξει το ξερό του να σου πει τις βλακίες που σκεφτότανε Το έδειχνε με τη στάση του Εδώ και ένα μήνα κλαίω είμαι χάλια γιατί δεν μπορώ να ξεκολλήσω με το μυαλό μου το σώμα και το μυαλό μου τον ζητάει, αλλά δεν μπορώ να είμαι με κάποιον που θέλει να με αλλάξει και αποφεύγει να με δει βρίσκοντας δικαιολογίες. Καλά κάνεις. Παίρνει αυτή την απόφαση και καλά κάνει που πα κόντρα στην αρρωστημένη έλξη που νιώθει για αυτόν τον άντε να μην τον πω. Τι θέλει από μένα και γιατί δεν ήθελε να χωρίσουμε, Τι θέλει από σένα, Να του τονώνει συνεχώ τον αρρωστημένο του εγωισμό, Να τον κάνει να νιώθει βασιλιά, Να τον κάνει να νιώθει σπουδαίο, Να τον κάνει να νιώθει πρίγκιπα, Να ανέχει τι μαλακίε του. Ο προηγούμενο που γνώρισα πάλι με πλήγωσε λέγοντας μου ψέματα και πάλι εκείνο με προσέγγισε και πάλι εγώ τον ξέκοψα. Αλλά έκανα ένα χρόνο να τον ξεπεράσω. Άρα έχεις και προηγούμενα με παρόμοια ανοχή σε συμπεριφορές που δεν πρέπει να ανεχόμαστε. Ξεκίνησα την ερωτική μου ζωή στα 24 με 25 και δεν έχω πολλή εμπειρία. Να το από εδώ. Να το. Άργησε να ξεκινήσει την ερωτική σου ζωή, οπότε είσαι αφελής, είσαι αθώα και δέχεσαι τον κάθε προβληματικό σαν να είναι νορμάλ. Υπό πολύ συντριτισμό βλάπτει και στου άντρε και στις γυναίκες. Το ερώτημα μου είναι γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου, επειδή έχει χαμηλή εκτίμηση; Γι' αυτό το κάνεις. Γιατί μα με αναμνήσεις και δεν μπορώ να ξεκολλήσω και να κρατήσω κακία και να μισήσω τα άτομα που μου φέρθηκαν έτσι. Γιατί δεν με συναισθηματικά με δύσκολου άνδρες. Γιατί ενώ μου φέρθηκε έτσι και να το σκέφτομαι πάλι τρυφερά. Μήπω επειδή έχεις μεγάλη έλλειψη ερωτική αγάπη μέσα σου, μήπω επειδή έχει τρομερά χαμηλή αυτοεκτίμηση, μήπω η ερωτική σου αυτοπεποίθηση είναι στα πατώματα, επειδή άργησε να ξεκινήσει την ερωτική σου ζωή και οι δύο σχέσει που είχε από τα 24 μέχρι τώρα από 28 ήταν και οι δύο με πολύ κακοποιητικού συντρόφου ψυχικά κακοποιητικού. Μου έρχονται διαρκώ τρυφερέ στιγμέ στο μυαλό και δεν μπαίνει μπροστά ο εγωισμό μου να πω στον εαυτό μου: Τέρμα, πάψε να το σκέψε, σκέφτεσαι. Μα για να μπει μπροστά ο εγωισμό σου, πρέπει να έχει εγωισμό. Και ο υγιή εγωισμό είναι η αγάπη του εαυτού μα και η αυτοκτίμηση. Εσύ χρειάζεσαι οξία ψυχοθεραπεία για να αγαπήσει τον εαυτό σου. Από τότε που, από που χωρίσαμε, δεν επικοινώνει ξανά. Συγγνώμη για το κατεβατό, αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σα. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε και άπτητα από τη φίλη ότι κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει το χωρισμό τη και επίση ταλαιπωρείται από άγχο και φοβίε. Λοιπόν, το άγχο και οι φοβίε από τι οποίε ταλαιπωρείσαι μπορεί να δείχνουν την συναισθηματική ευαλωτότητα που είχε, ούτω ώστε να πέσει θύμα κακοποιητικών συντρόφων, συντρόφων οι οποίοι θέλουν μόνο να πάρουν από σένα πράγματα και όχι να δώσουν οι σχέσεις οι ερωτικές είναι ανταποδοτικές. Και δίνουμε και παίρνουμε. Δεν παίρνουμε μόνο. Εσύ στις σχέσεις αυτές τις δύο περιγράφεις ότι έδινες και δεν έπαιρνες και το δεχόσουνα να το να μην παίρνεις. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί σου συμβαίνει αυτό αγάπη μου. Προφανώς έχεις μια γενετική ευαισθησία συναισθηματική γιατί μου έχει στείλει και άλλη επιστολή μετά και μου έχει μιλήσει για τις φοβίες και το άχος που σε ταλαιπωρούν. Και από την άλλη όμως είχε σαφώ δύο τραυματικέ εμπειρίε με τι σχέσει αυτέ. Και φαντάζομαι ότι στην παιδική σου ηλικία, μεγαλώνοντα αυτά τα πράγματα, θα συζητήσει με τον τόνη ή την ψυχολόγο σου που κάνει ψυχοθεραπεία. Συνέβηκαν κάποια πράγματα τα οποία δεν σε βοήθησαν να αναπτύξει υγιή συνδεσιμότητα. Έχουμε μια εκπομπή που κάναμε πέρσι με την δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, Πώ μεγαλώνουμε παιδιά με υγιή συνδεσιμότητα. Άμα την κάνει, search στο κανάλι και γράψει πώ μεγαλώνουμε παιδιά με υγιή συνδεσιμότητα και γράψει θέκλα ή θέκλα μιλάμε ανοιχτά, θα σου βγάλει αυτή την εκπομπή. Δε αυτή την εκπομπή, γιατί μιλάει με ποιο τρόπο οι γονεί ε, μεγαλώνουν παιδιά που να έχουν την ικανότητα να συνδέονται υγιώ με του άλλου και την ικανότητα να διώχουν μακριά όποιου δεν είναι ικανοί για σχέση. Δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για σχέση και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί στι σχέσει. Η πιο σημαντική σχέση την οποία οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μα και μπορούμε να την κάνουμε ανεξαρτήτω άλλων είναι η σχέση μα με τον εαυτό μα. Ε, επέμεινε, επ, επίμενε στην ψυχοθεραπεία σου, επιμένει στη ψυχοθεραπεία σου, να διαβάσει και το βιβλίο μου Η Ανατομία μια γυναίκα, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μου δωρεάν, σαν flipbook. Πά στην ιστοσελίδα μου Πα στη στήλη ηλεκτρονικέ εκδόσει. Υπάρχουν δύο βιβλία δικά μου εκεί πέρα. Το ένα είναι Η Ανατομία μια γυναίκα και το άλλο είναι και Οι άνδρε έχουν ψυχή. Τα οποία μπορεί να τα διαβάσει online δωρεάν στην ιστοσελίδα. Διάβασε αυτά τα δύο μου βιβλία που είναι δωρεάν. Τα οποία θα σε βοηθήσουν να καταλάβει πολλά πράγματα για τι σχέσει και τη συνδεσιμότητα. Και επίση το βιβλίο μου Να μείνω ή να φύγω, το οποίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Ψυχογειό, το βιβλίο μου που εκδόθηκε. Το 2018. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο βιβλίο να σου μάθει πράγματα για τις υγιείς σχέσεις και πράγματα για τις μη υγιείς σχέσεις. Σου στέλνω την αγάπη μου. Ε, βρίσκεσαι σε καλό δρόμο με την ψυχοθεραπεία. Το γεγονός ότι έχεις αντιληφθεί όλα αυτά τα πράγματα για σένα μόνο θετικό μπορεί να είναι και είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρεις. Την αγάπη μου.